Αεροπροωθούμενα της Αμερικανικής αεροπορίας έλαβαν μέρος συστηματικές ασκήσεις υπεράνω της πόλεως των Αθηνών, ορμόμενα εκ του καταπλέψαντος στα φαγητικά ύδατα αεροπλανοφόρου. Το θέμα των ασκήσεων περιλάμβανε αεροπορική επίθεση κατά της ελληνικής πρωτευούσης, η οποία διεξήχθη επιτυχώς. Σχηματισμοί αεροπροωθουμένων κινούνται με καταπληκτική ταχύτητα και διαγράφουν ελιγμούς περιλαμβανομένους στο πρόγραμμα των ασκήσεων. Τα αμερικανικά αεροπλάνα σχηματίζουν στον ορίζοντα τα αρχικά του ΝΑΤΟ. Στο Ιωσιφόβιλιο ίδρυμα που συντηρείται από τον Έρανον Βορείων Επαρχιών, η αυτής μεγαλειώτης η Βασίλισσα έγινε δεκτή με ενθουσιασμόν και ευγνωμοσύνην από τα ορφανά κορίτσια. Η Βασίλισσα επισκέπτεται την έκθεση χειροτεχνημάτων των κοριτσιών και περιεργάζεται τα κεντήματα και οι φαντά που οφείλονται στην εργασία των μικρών τροφίμων του Ιωσιφόβιλιου. Τώρα η νεοφιλής μας Βασίλισσα φωτογραφίζεται εν μέσω των ορφανών κοριτσιών. Κατόπιν η Βασίλισσα αποχωρεί προπομωμένη με συγκινητικά σε εκδηλώσεις. Ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, στρατηγός Ρίτζουεϊ, επισκέπτεται την ναυτική βάση του Σκαραμαγκά και γίνεται δεκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Ναύαρχον Κόνσταν. Ο Έλλην Ναύαρχος συνιστά στον αρχιστράτηγο τους αξιωματικούς της βάσεως. Ο δε στρατηγός Ρίτζουεϊ, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης στρατηγών Γρηγορόπουλων και από τον Ναύαρχον Κόνσταν, επιθεωρεί τα παρεταγμένα τμήματα ναυτικού. Επακολουθεί το παράγγελμα για την έναρξη της παρελάσεως και κατόπιν τμήματα των ελληνικών ναυτικών δυνάμεων παρελάμβουν πρώτου στρατηγού Ρίτζουεϊ και των άλλων επισήμων. Από την παρέλαση αυτή ο Ατλαντικός αρχιστράτηγος απεκόμισε αρίστες εντυπώσεις. Μετά το τέλος της παρελάσεως, ο στρατηγός Ρίτζουεϊ επιθεωρεί τις αμυντικές εγκαταστάσεις της βάσεως και κατόπιν αποχωρεί. Οι αφιχθέντες δια του καταπλέψαντος στα φαγητικά ύδατα εκπαιδευτικού βραζιλιανοί δόκιμοι επισκέπτονται τα αθάνατα μνημεία της Ακροπόλεως. Οι δόκιμοι ακούν τα επεξηγήσεις των ειδικών για τη σημασία των αρχαίων μνημείων μας. Επακολουθεί επίσκεψη του Παρθενώνος. Κατόπιν δε οι νεαροί δόκιμοι φωτογραφούνται πρώτου αριστουργήματος του Ικτίνου. Το πλοίο Αμπάζια έφτασαν εις Πειραιά Κύπροι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι γίνονται δεκτοί από εκπροσώπους του Δήμου Πειραιός και της Επιτροπής Αγώνος Ενώσεως Κύπρου, οι οποίοι ανέρχονται επί του σκάφους. Εκπρόσωπος του Δήμου Πειραιός προσφωνεί τους Κυπρίους διδασκάλους και προσφέρει ανθοδέσμην. Οι Κύπροι διδάσκαλοι ζητοκραυγάζουν υπέρ της Ελλάδος, του Βασιλέως και της Ενώσεως της Κύπρου με την μητέρα πατρίδα και ψάλλουν των εθνικών ύμνων.
Προεδρεύων της κυβερνήσεως κύριος Βενιζέλος, συνοδευόμενος υπομελών της κυβερνήσεως, φτάνει στα Χανιά για να παραστεί εις τα εγγένεια διαφόρων κοινοφελών έργων. Τη νέα αυτήν επικοινωνία μετά του λαού της Μεγαλονήσου, ο προεδρεύων της κυβερνήσεως παρέδωσε τα κλειδιά διαφόρων λαϊκών κατοικιών προοριζομένων διαπτωχούς Κρήτας. Ο κ. Βενιζέλος φωτογραφίζεται εν μέσω των ευτυχών δικαιούχων. Ο προεδρεύων της κυβερνήσεως φτάνει στην Σούδαν και γίνεται ενθουσιωδώς δεκτός. Εκεί εγγενιάζει το νέο υδραγωγείο για την αρτή ανίδρευση των Χανίων. Στον Αλμυρόν Γεώργιο Πόλεως εγγενιάζει υδροηλεκτρικά έργα. Ο κ. Βενιζέλος ομιλεί από μικροφόνου, εξηγών την κυβερνητική πολιτική. Κατόπιν ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως εις τις βρύσες από κορών καταθέτει των θεμέλιων λίθων του μαυσολίου των πεσών των Κρητών. Στις Μουρνιές, την ιστορική πατρίδα του Ελευθερίου Βενιζέλου, γίνονται τα εγγένεια της ιδρεύσεως του χωρίου. Ο κύριος Βενιζέλος αποχωρεί προπεμπόμενος υπό του λαού. Η σταφανιρικά ύδατα κατέπλεψε μοίρα του 6ου Αμερικανικού στόλου Μεσογείου, περιλαμβάνουσε 22 σκάφη. Στην μοίρα περιλαμβάνονταν μεγάλα αντιτορπιλικά, θωρικτά, καθώς και τεράστιων αεροπλανοφόρων. Η μοίρα του Αμερικανικού στόλου έγινε δεκτή με εξαιρετικά εκδηλώσεις από των ελληνικών λαών.